εκτός με αποδοκιμασίες που έχουν πετάξει αυγά, καφέδες και νερά, καθώς κάποιοι εργαζόμενοι έχουν πετάξει σκουπίδια και στην είσοδο του Υπουργείου που έχουν βάλει φωτιά. Βλέπετε τις αποδοκιμασίες του κόσμου. Βλέπετε τι συμβαίνει. Βλέπω να εκτοξεύονται. Υπουργείο Εργασίας αυτή τη στιγμή. Σκουπίδια. Η πόρτα όμως είναι κλειστή και υπάρχει βροχή από αντικείμενα. Απίστευτες σκηνές. Χτυπάνε για να ανοίξουν την πόρτα του Υπουργείου Εργασίας. Βλέπετε τι γίνεται. Βλέπουμε αυτό ακριβώς το οποίο μας περιγράφεις. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση. Πέφτουν συνεχώς σκουπίδια. Συνεχώς γίνεται βροχή από αντικείμενα. Μπουκάλια, σκουπίδια, αυγά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε πετάει ο κόσμος. Είναι... Την πόρτα του Υπουργείου και δεν υπάρχει κανείς τώρα να ανοίξει η πόρτα. Τώρα άνοιξε η πόρτα, Σταύρο, όπως μπορούμε να δούμε και εμείς από την εικόνα. Πέρασε ο κύριος Πατούλης μαζί με μια αντιπροσωπεία, υποθέτω. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε. Ακούμε και παρακολουθούμε και την εικόνα. Άνοιξε η πόρτα και ξαναέκλεισε. Πέρασε ο κύριος Πατούλης, ενώ αυτή τη στιγμή χτυπούν την πόρτα. Προσπαθούν να ρίξουν τα ρολά εδώ του Υπουργείου για να μπουν μέσα. Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Ενώ να σας πω πως την ίδια ώρα υπάρχει ένα σωρός από σκουπίδια ένα μπροστά στην είσοδο του Υπουργείου Εσωτερικών που καίγεται. Ναι, για την νωρίτερα, λίγα δευτερόλεπτα πριν από συνδεθούμε, βλέπαμε να πετούν σκουπίδια και να ανάβουν φωτιά στην είσοδο του Υπουργείου. Ακριβώς, στην είσοδο του